Κόστος 8,6 εκατομμύρια. Πάμε στο Υπουργείο Υγείας, εκεί βρίσκεται η Σοφία Πατραμάνη και θα μας πει τώρα περισσότερα για την υπογραφή αυτή και για τους 19 αξονικούς τομογράφους. Σοφία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε ισάριθμα νοσοκομεία της χώρας. Οδεύουν οι αξονικοί αυτοί τομογράφοι. Πρόκειται για σύγχρονα θαύματα της ιατρικής τεχνολογίας. Είναι κάποιοι από αυτούς, πέντε από αυτούς, είναι 64 τομών. Με αυτούς η διενέργεια των εξετάσεων σχεδόν μηδενίζεται. Μέσα σε ένα λεπτό μπορεί να γίνει η αξονική τομογραφία. Μπορούμε να αντιληφθούμε τι σημαίνει αυτό από πλευράς ανακούφισης για τον ασθενή και από πλευράς ταχύτητας για τα τμήματα επιγόνων περιστατικών. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης ανέφερε ότι το κόστος είναι 8,6 εκατομμύρια ευρώ. Θα καλυφθεί από τα νοσοκομεία, από τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων στα οποία πηγαίνουν οι αξονικοί τομογράφοι. Στα περισσότερα από αυτά το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο, καθώς καθίστανται άλλοι παλιάς γενιάς αξονικοί, ενώ στα υπόλοιπα, στα οποία θα πάει πρώτη φορά αξονικός τομογράφος, θα γίνει η εκπαίδευση του προσωπικού. Θα πρέπει να πούμε ότι στα νοσοκομεία Γεννηματάς, Θριάσιο, Σισμανόγλιο, Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων θα πάνε οι αξονικοί τομογράφοι 64 τομών. Με αυτούς οι εφαρμογές θα είναι πάρα πολύ μεγάλες, καθώς απεικονίζονται με απόλυτα ακριβή τρόπο τα στεφανιαία αγγεία, γενικώς τα αγγεία, η καρδιά, και έχουν πάρα πολλές άλλες εφαρμογές από τις έως τώρα γνωστές που γνώριζαμε. Ακόμα και αξονική πυελογραφία, εικονική κολονοσκόπηση, αλλά και απεικόνιση των βρόχων. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Το τελικό προϊόν του διαγωνισμού για όλα αυτά που είπα πριν, αγορά, κόστος λειτουργίας, σέρβις, ανταλλακτικά κτλ., με τις εκπτώσεις που έδωσαν οι εταιρείες, έχει φτάσει στα 8.600.000 ευρώ. Τα νοσοκομεία θα πληρώσουν τις εταιρείες μέσα από τα έσοδα που έχουν από τον ΕΟΠΗ. Έχουμε κάνει μια μεγάλη στροφή χρηματοδοτήσεων από τον ΕΟΠΗ προς το δημόσιο τομέα της χώρας. Να επαναλάβω δύο νούμερα. Το 2015 ο ΕΟΠΗ έδωσε 50 εκατομμύρια ευρώ στα νοσοκομεία της χώρας. Το 2018 έδωσε σχεδόν 670 εκατομμύρια. Και να περάσουμε τώρα...